Θύελα αντιδράσεων, η οποία επαναφέρει στο προσκήνιο τη δρυμία κριτική για καθολική αποτυχία του σχεδίου αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών της Κρήτης, προκαλεί η διαταγή του Αρχηγείου της Ελλάς για 24 ώρες περιπολίες στην πόλη και την Ήπεθρο. Οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Άρα, για να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο, ή θα πρέπει να παραβλέψουμε όλα τα προεδρικά διατάγματα και να μην παίρνει αστυνομική ρεπό, να μην παίρνουν άδειες, να πρέπει να δουλεύουν παραπάνω ώρες, στις οποίες αυτές δεν πληρώνονται, για να μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, ή στείλτε μας τους αστυνομικούς τους οποίους ζητάμε τόσο καιρό, για να μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα. Για πλήρη άγνοια της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με την εφαρμογή της αναδιάρθρωσης, κάνουν λόγο οι συνδικαλιστές, καθώς το σχέδιο προβλέπει τμήματα στελεχωμένα με τουλάχιστον 26 αστυνομικούς. Όμως οι υπηρεσίες της Κρήτης δεν διαθέτουν περισσότερους από 12 έως 14 αστυνομικούς. Ξέρουμε ότι δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, το αρχηγείο επιμένει και θέλει αυτές τις περιπολίες. Έχουν διαταχθεί οι διοικητές να το εφαρμόσουν το μέτρο αυτό, το οποίο. Και να θέλουν οι διοικητές δεν θα μπορέσουν να το εφαρμόσουν. Και ζητάμε πάλι καινούργια αστυνόμευση, καινούργια μέτρα από πού. Αφού έμαξη προσωπικού. Από πού θα πάρουν τα άτομα, από ποια υπηρεσία θα πάρουν τα άτομα να φτιάξουν την αστυνόμευση. Οι αξιωματικοί διοικητές είναι υποχρεωμένοι να πειθαρχήσουν, συγκροτώντας περιπολίες ακόμη και με δανεικούς αστυνομικούς από άλλες υπηρεσίες. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι θα αφήσουν απογυμνωμένα άλλα πόστα, παραβλέποντας και ουσιαστικά καθήκοντα της Ελλάς, προκαλώντας έτσι μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή και την ασφάλεια των υπολείπων αστυνομικών που θα καλούνται να ανταποκριθούν σε περιστατικά με κλιμάκια ενός και μόνο ατόμου. Αν προκύψει κίνδυνος για την ασφάλεια των αστυνομικών, ποιος θα έχει την ευθύνη? Σίγουρα, πολλές φορές και για να ένας διοικητής για να εκτελέσει τη διαταγή, την οποία είναι και υποχρεωμένος, αναγκάζεται ακόμα και να παραβιάσει άλλους κανόνες, όπως να βγάλει και στο περιπολικό έναν αστυνομικό που δεν προβλέπεται. Και σε αυτή την περίπτωση, αν κάτι συμβεί σε αυτόν τον αστυνομικό, ευθύνη θα έχουν όλοι, και ακόμα και ο ίδιος και ο αξιωματικός. Αν γίνουν αυτά, αναγκαστικά θα μείνει αστυνομικός μόνος του σε κάποιες αστυνομικές υπηρεσίες. Θυμόμαστε πριν λίγο καιρό που είχε μείνει ένας αστυνομικός μόνος του σε ένα αστυνομικό τμήμα και πήγαν να τον κάψουν. Και από θαύμα γλίτωσε. Η κατακραυγή είναι γενικευμένη και η μία μετά την άλλη ενώσεις αστυνομικών σε όλη την Ελλάδα καταγγέλουν την ηγεσία της Ελλάς για παραλογισμό και άγνοια της πραγματικότητας. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις της Κρήτης αναμένεται να θέσουν το θέμα επιτακτικά στην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη, η οποία αναμένεται στην Κρήτη την Παρασκευή για την παράδοση της δωρεάς Λεμπιδάκη και έχει ζητήσει να συναντηθεί με τους εκπροσώπους των 5 ενώσεων, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν την κάλυψη των δεκάδων κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν σε κάθε νομό. Εμείς δεν είμαστε ενάντια στο να υπάρχουν περιπολίες έξω. Είμαστε οι πρώτοι που το ζητάμε. Για δύο λόγους. Ένα, για την προστασία του πολίτη, και δεύτερον, οι αστυνομικοί οι οποίοι επιλαμβάνονται σε αυτά τα που είναι για την πάταξη της εγκληματικότητας να πηγαίνουν οργανωμένοι για την αυτοπροστασία τους. Δεν μπορούμε να βλέπουμε αστυνομικούς των ένα-δύο ατόμων να πηγαίνουν σε σοβαρά περιστατικά. Αυτό κοιτάζουμε κι εμείς. Θέλουμε ενίσχυση, κανονική διεύθυνση αστυνομίας Χανίων. Το έχω πει και θα το ξαναπώ. Έχει μαγιάσει η γλώσσα μου. Θέλουμε το λιγότερο 45 με 50 αστυνομικούς. Ναι, αυτό το νούμερο είναι πραγματικότητα. Αν δεν έρθουν, δεν μπορεί να περπατήσει σωστά το οργανόγραμμα της διεύθυνσης αστυνομίας Χανίων.